Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και από μένα, να ευχηθώ καλό μήνα, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα και να ευχηθώ επίσης καλή σεζόν και καλές ειδήσεις να έχετε πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε κύριε Κωστίγουγλου. 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα και επίσημα το νέο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Ναι, από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά το ωράριο το οποίο δεν κάνουμε χρήση, να το πω έτσι, μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, και ουσιαστικά εκείνο που αλλάζει είναι η έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων τα 3 απογεύματα, από τις 6 μετατίθεται στις 5.30, οπότε τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από το πρωί στις 8.30 έως το μεσημέρι στις 2 καθημερινά μέχρι και το Σάββατο, και τα 3 απογεύματα, Πέμπτης και Παρασκευή, 5.30 έως 9 το βράδυ, τα καταστήματα τα οποία είναι έτοιμα κάθε φορά να υποδέχονται τους φίλους και φίλες καταναλωτές, να τους εξυπηρετούν και να τους προσφέρουν τα προϊόντα, τα ποιοτικά τους προϊόντα που διαθέτουν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα πέρασε σε μια, θα λέγαμε, ιστορική απόφαση, εγώ τουλάχιστον έτσι θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, για το γεγονός ότι για πρώτη φορά φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως και για πρώτη φορά, ήταν μόνο 3 Σάββατα που τα καταστήματα έμειναν κλειστά στην περιοχή μας. Θα πω το εξής, ότι οι εξελίξεις λόγω της υγειονομικής κρίσης επέβαλαν, αν θέλετε, κάποια τροποποίηση σε σχέση με το παρελθόν, στις αποφάσεις που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στην προκειμένη περίπτωση. Τα προηγούμενα χρόνια λαμβάνονταν τις γενικές συνελεύσεις ή και την περσινή χρονιά που υπήρχε μια διαφορετική διαχείριση, μιας και δεν μπορούσε ούτε την περσινή χρονιά να γίνει έτσι όπως έπρεπε η Γενική Συνέλευση και να πάρθει η απόφαση για το θερινό πενθήμερο. Φέτος εμείς προτείναμε στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα για 3 Σάββατα. Νομίζω ότι η καλοκαιρινή περίοδος τελείωσε. Υπήρξε βέβαια μια, αν θέλετε, μια ένταση, μια δημόσια αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Κακώς κατά τη γνώμη μου υπήρξε. Είπα προηγουμένως ότι οι εξελίξεις επέβαλαν κάποιες αλλαγές, και θα πρέπει με την ευκαιρία να πω ότι εμείς από σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, που θα πω ότι αναλάμβαμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο πέρυσι, τέτοια εποχή που έγιναν οι εκλογές και αναδειχθήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εγώ από τη θέση τη θεσμική του Προέδρου, που έχω και την ευθύνη αυτή στο Σύλλογο, κρίναμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, ειδικά για τις μεγάλες συνέπειες τις οποίες μας έχει και μέχρι σήμερα που μιλάμε αφήσει η υγειονομική κρίση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αγοράς, θα πρέπει να έχουμε μια ευελιξία στο θέμα των αποφάσεων. Κάθε φορά τροποποιούμε, αν θέλετε, έχουμε τροποποιήσει τη ζωή μας, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, έχουν υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία συμπολίτες μας λόγω της υγειονομικής κρίσης, και βεβαίως οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αγοράς τονίζω ότι έχουν υποστεί τεράστιες συνέπειες. Αναλογιστεί κανείς ότι για 6 μήνες υποχρεώθηκαν να παραμείνουν κλειστές, μηδενική τζίρη για 6 μήνες, με όλες τις υποχρεώσεις να τρέχουν. Υπήρξαν βεβαίως κάποιες από την πλευρά της πολιτείας βοήθειες, και δεν πρέπει αυτές να τις παραγνωρίζουμε, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα των ενοικίων, με τις μειώσεις του 60-40 για όσους μήνες χρησιμοποιήθηκε αυτό το μέσο, και για τις απαλλαγές των ενοικίων για τους 5 μήνες. Εμείς όμως, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, με όλες τις ανακοινώσεις μας, δεν σταματήσαμε καθόλου, και φυσικά και με την ευκαιρία σήμερα που μου δίνεται, να τονίσουμε ότι μαζί με την επανεκκίνηση την Τρίτη που έγινε στις 5 Απριλίου, ζητήσαμε ότι η πολιτεία να είναι δίπλα μας, αρρωγός, με την έννοια της στήριξης με μέτρα, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν μια ανακούφιση στις μικρές επιχειρήσεις, να τις βοηθήσουν να βρουν ένα βηματισμό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από μια τόση απουσία μηνών, επαναλαμβανόμενα lockdowns κλπ., οδήγησαν σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση στις επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος, και αυτό ήταν ένα ζητούμενο και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Και με την ευκαιρία να πω ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό όπως έχουν οι μεγάλες, και αντλούν ρευστότητα για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, είτε έχουν σχέση με τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να παίρνουν αναβολές και να οδηγούνται προς το μέλλον η εξόφλησή τους. Συσσωρεύονται όμως στο μέλλον. Και θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι όταν δεν υπάρχει τζίρος και δεν μπορεί να υπάρχουν έσοδα, πόσο μάλλον θα μπορούν να ικανοποιηθούν και αυτές. Με πρώτο όμως μέλημα τις υποχρεώσεις για
ένα μεγάλο μέρος της αγοράς που είναι, αν θέλετε, και το βαρόμετρο, η ένδυση και η υπόδηση μέσα σε κάθε αγορά, εμπορική αγορά σε κάθε πόλη, οι οποίες έχουν και τα προϊόντα της σεζόν, τα οποία πρέπει κάθε φορά να ικανοποιούνται αυτές οι παραγγελίες, να εξοφλούνται, που βάζουν οι συνάδελφοι. Και βέβαια οι επιταγές, που ήταν ένα κορυφαίο θέμα, το αναδείξαμε πάρα πολλές φορές, πιέσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο, και θα έλεγα ότι και σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αφήσει αυτό το θέμα, γιατί όντως πραγματικά υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι από τους προμηθευτές, από τους συνεργάτες τους, πήραν κάποιες αναβολές επιπλέον από αυτές που έδωσε η πολιτεία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν προβλήματα και ελπίζουμε και ευχόμαστε να δοθεί μια λύση. Εμείς είχαμε προτείνει συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης των εκδοτών, να πληρωθούν βεβαίως οι συνεργάτες, οι προμηθευτές μας, και φυσικά να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία στην αγορά. Κύριε Κωστίκογλου, όλο αυτό το διάστημα της καλοκαιρινής περίοδου, αν έπρεπε να βάλετε ένα πρόσημο για το πώς κινήθηκε η αγορά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τι πρόσημο θα βάζετε? Κοιτάξτε, κάθε αγορά και η δική μας συγκεκριμένη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Από τις πληροφορίες και τις συνομιλίες που έχουμε με αντίστοιχους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, είδαμε ότι οι πρώτοι μήνες μετά την επανεκκίνηση υπήρχε ένα μούδιασμα στην αγορά, δεν υπήρχε επισκεψιμότητα, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην περίοδο των lockdown που ήμασταν κλειστά, κυκλοφορούσε ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητος. Αυτό το κλίμα βεβαιότητας, όσο ενισχύεται, ξέρετε, και από τα μέσα ενημέρωσης, από την καθημερινή εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είμαστε σε μια πορεία, αν θέλετε, που εξελίσσονται καθημερινά γεγονότα. Υπάρχει πληροφόρηση, υπάρχει, αν θέλετε, και παραπληροφόρηση σε ένα σημείο, και επειδή η αγορά λειτουργεί με δύο βασικούς παράγοντες, ο ένας είναι αγοραστική δύναμη και ο δεύτερος είναι ψυχολογία. Στο θέμα της ψυχολογίας δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα εκείνη την εικόνα, εκείνη την κατάσταση στους καταναλωτές, στους συμπολίτες, οι οποίοι θα οδηγήσουν αυτούς με μια άλλη, αν θέλετε, κατάσταση που αυτή επιβάλλεται να υπάρχει μέσα στην αγορά, για να μπορούν και αυτοί να κινούνται μέσα στην αγορά, να κάνουν τις αγορές τους, να έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αυτό που καθορίζει και την κίνηση μέσα στην αγορά. Μάλιστα. Άρα και θα ήθελα να συμπληρώσω να πω ότι μέχρι και τον Ιούνιο μήνα δεν υπήρχε. Τον Ιούλιο μήνα υπήρξε με την έναρξη και την πρόωρη έναρξη των εκτόσεων μια μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά. Ο Αύγουστος, αν θέλετε, και πανελλαδικά από ό,τι έδειξαν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν ήταν αυτός ο οποίος θα περιμέναμε και θα ικανοποιούσε τις προσδοκίες. Και όλα αυτά θέλω να τα βάλω και σε μια βάση, ότι η επανεκκίνηση μετά από 6 μήνες κλειστές επιχειρήσεις συνολικά μέχρι τον Απρίλιο μήνα δίνανε μια προσδοκία ότι θα υπήρχε μια μεγαλύτερη κινητικότητα μέσα στην αγορά, να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος τζίρος και να μπορούν σιγά σιγά να υπάρχει μια ανακούφιση στις μικρές επιχειρήσεις, για να μπορέσουν και αυτοί να δουν με ένα διαφορετικό μάτι το μέλλον. Να έρθουμε όμως και σε κάποιο άλλο κομμάτι. Μιλήσατε νωρίτερα για θέμα ασφάλειας. Εγώ να έρθω σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο ο Συμπορικός Σύλλογος Αγρινίου έχετε θίξει και με ανακοίνωση σε αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για διάφορα περιστατικά εξαπάτησης προς συναδέλφους. Ποια είναι η τοποθέτησή σας γύρω από αυτές τις διαδικασίες, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε με διάφορα άλλα τεχνάσματα που προσπαθούν διάφοροι να εξαπατήσουν συναδέλφους? Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό. Γι' αυτό και ο Εμπορικός Σύλλογος μέσα στις αρχές του καλοκαιριού, με αφορμή, αν θέλετε, διαμαρτυρίες συναδέλφου μας, συμπολιτών μας, οι οποίοι πέσαν θύματα εξαπάτησης, ακριβώς γιατί την ώρα που τηλεφωνεί κάποιος και ζητάει ότι θέλει να κάνει κάποια αγορά, δώστε μου ένα αριθμό, υπάρχει μια εκείνη τη στιγμή χαλαρότητα, θα έλεγα, και σε πιάνουν εξαπίνης αυτοί οι επιτίδοι, οι οποίοι προσπαθούν να τους μεταφέρεις μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, των τηλεφώνων ή των υπολογιστών, τους κωδικούς αριθμούς. Και εκεί πρέπει, εμείς με την ανακοίνωσή μας είχαμε επιστήσει την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους αλλά και σε όλους τους συμπολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν τους τηλεφωνούν και αν θέλετε και με μια άνεση τους λένε ότι θέλουμε να ψωνίσουμε και δεν έρχομαστε στο κατάστημα και να μας τα στείλετε. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί στο πώς ακριβώς συνεχίζουν αυτή την επικοινωνία, και το καλύτερο βέβαια για όλους είναι η φυσική παρουσία του καθενός στο κατάστημα για να μπορεί να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή του. Μιας και αναφέρετε την φυσική παρουσία, τι αναμένετε να αλλάξει μετά τις 13 Σεπτεμβρίου στο δικό σας κομμάτι? Υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση
ενημέρωση όσον αφορά τους εμβολιασμένους και κυρίως αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί και πώς μπορεί να επηρεάσει ακόμη περισσότερο την δυναμική των εμπορικών καταστημάτων? Ναι. Εμείς αυτό που έχουμε τονίσει και η ερώτηση που μου κάνετε έχει γίνει σε μικρά διαστήματα, βέβαια εδώ μέσα στο καλοκαίρι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, επίσημα δεν υπάρχει κάτι. Εκείνο που θέλω να τονίσω και το έχω ξαναπεί σε δηλώσεις, ότι το λιανικό εμπόριο από την έναρξη πανδημίας τον περσινό Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις της αγοράς, έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, οι συνάδελφοι που έχουν τις επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές, και οφείλω να το ομολογήσω και να το αναγνωρίσω και να το επιβραβεύσω σήμερα, ότι έχουν μια πολύ σωστή συμπεριφορά όσον αφορά τα προβλεπόμενα, την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεωτικών μέτρων προστασίας για τη δημόσια υγεία από την πολιτεία. Το τηρούμε με αυστηρό τρόπο, το κάναμε, το κάνουμε και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε για όσο αυτό διάστημα απαιτείται και οι υγειονομικοί, αν θέλετε, οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλλουν, να μπορέσουμε να καθιστούμε κάθε φορά το λιανικό εμπόριο, την αγορά, έναν ασφαλή προορισμό, ούτως ώστε να μην έχουμε περιστατικά αυτά τα οποία όλοι θέλουμε να αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Η μέχρι σήμερα συμπεριφορά μας το έχουν αναγνωρίσει όλοι, και η πολιτική εξουσία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και θα έλεγα σήμερα ότι έχουμε αδικηθεί, αν θέλετε, με τους τρόπους που λειτουργήσαν και τα lockdown, γιατί ακριβώς επειδή τηρούσαμε με αυτόν τον τρόπο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, νομίζω ότι το εμπόριο και το λιανεμπόριο απέδειξε ότι μπορεί να το κρατάει με καλό τρόπο, με αυστηρό τρόπο, και να τηρούμε, όπως είπα προηγουμένως, τα πρωτόκολλα που προβλέπονται. Να έρθουμε και σε κάτι άλλο, κύριε Κωστίκογλου, διότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου στάθηκε κοντά και στους πυρόπληκτους, μία ακόμη ενέργεια για την οποία οφείλω και εδώ δημόσια να σας συγχαρώ πραγματικά. Νομίζω ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος, αυτό που είδαμε το φετινό Αύγουστο, να καταστρέφονται μέσα σε πολύ μικρό χρόνο περιουσίες συμπατριωτών μας, σε έναν ανθρώπο μας, σε όλη την Ελλάδα, ήταν κάτι το οποίο και εμάς βεβαίως δεν μπορούσε να μας αφήσει έτσι αδιάφορους, με την έννοια ότι από την αρχή προσπαθήσαμε να συντονίσουμε, να προστρέξουμε και βγάλαμε την ανακοίνωση και καλέσαμε τους συναδέλφους, και όχι μόνο συναδέλφους, και συμπολίτες, οι οποίοι στη δικιά μας, αν θέλετε, πρωτοβουλία που πήραμε, ανταποκρίθηκαν, έδειξαν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους, και στο βαθμό που εμείς συγκεντρώσαμε αυτή την βοήθεια που συγκεντρώσαμε, αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο να τη μεταφέρουμε οι ίδιοι, και αυτό πράξαμε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταφέραμε και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, για τους που είναι και οι πυρόπληκτοι της Ηλίας, αλλά και στην Εύβοια, μετά από συνεννόηση που είχαμε με τους αρμόδιους συντονιστές, αν θέλετε, των αντίστοιχων περιφερειών και νομών, που είχαν υποστεί τις μεγάλες ζημιές. Ζητήσαμε να μάθουμε τι ακριβώς θέλουν και τι έχουν ανάγκη. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέψαμε και εμείς την πληροφόρηση προς τους συναδέλφους και συμπολίτες, και οφείλω να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω, το κάναμε ήδη και με την ανακοίνωσή μας πρόσφατα, όλους όσους συμπαραστάθηκαν με τον τρόπο τους, δηλώσαν την αλληλεγγύη τους και τη συμπαράστασή τους, και βοηθήσαμε σε μικρό βαθμό και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά προσπαθήσαμε να ανακουφίσουμε τους συμπατριώτες μας, τους ανθρώπους μας που υποστήκανε αυτές τις μεγάλες ζημιές και καταστροφές. Πολύ σημαντικό και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να ευχηθώ η επόμενη μέρα, και σήμερα ξεκινά ο Σεπτέμβριος, ένας δύσκολος, η αλήθεια είναι, μήνας, με τα όσα αναμένεται να συμβούν από εδώ και πέρα. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα θα πάνε όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται, και ο κόσμος θα επιστρέψει σε μια πραγματική κανονικότητα όπως την ονειρεύεται. Ναι, το ίδιο θέλω να ευχηθώ και εγώ. Εμείς από την πλευρά μας, όπως προείπα προηγουμένως, θα προσπαθούμε να τηρούμε με αυστηρό τρόπο, όπως κάνουμε μέχρι σήμερα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επειδή σαν εμπορεί και από τη φύση της δουλειά μας πρέπει να μεταφέρουμε αισιόδοξα μηνύματα, νομίζω ότι σιγά σιγά όλοι πρέπει να, σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια και δοκιμασία που έχουμε μπει εδώ και 1,5 χρόνο, πρέπει να βάζουμε όλοι μαζί τη δική μας συμμετοχή σε αυτή τη συνολική προσπάθεια που γίνεται από όλους, και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το τείχος ανοσίας όπως προβλέπουν
και μας συνιστούν οι ειδικοί, οι ειδικοί είναι οι γιατροί, οι υγειονομικοί, νομίζω πρέπει να τους ακούμε και σιγά σιγά να φτιάξουμε αυτό το περιβάλλον που για όλους μας είναι απαραίτητο, πρέπει να τονίσουμε την ευκαιρία. Και το έχουμε κάνει αρκετές φορές και μέσα και από τη δικιά σας την εκπομπή. Στέλνουμε το μήνυμα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, των μικρών επιχειρήσεων της αγοράς, οι οποίες με τη δική τους δραστηριότητα ενισχύουν την τοπική μας οικονομία. Είναι το μεγαλύτερο εμπορικό και οικονομικό κέντρο του νομού Ετωλοκαρανίας και των όμορων νομών. Εμείς εδώ έχουμε αποδείξει με τη δραστηριότητά μας ότι στηρίζοντας την τοπική οικονομία στηρίζουμε και την απασχόληση, που είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη στιγμή που διανύουμε. Θέλω να σας ευχηθώ και εσάς να έχετε καλή σεζόν, καλές ειδήσεις και υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.